Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το δελτίο ειδήσεων του One Channel στη νοηματική γλώσσα. Έτοιμη να εκραγεί η Μέση Ανατολή εν αναμονή των αντιπίνων του Ιράν και της Χεσμολάχ. Οι Ισραηλινοί ισχυρίζονται ότι η φιλοειρανική οργάνωση θα απαντήσει πρώτη, ενώ δημοσίευμα του Πολίτικο αναφέρει ότι η Τεχεράνη θα επιτεθεί στο Τελ Αβίβ, αλλά το χτύπημα δεν θα είναι μεγάλης κλίμακας. Την ίδια ώρα, ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν φέρεται να ζήτησε από τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να μην επιτεθεί στο Ισραήλ. Το Ιράν δηλώνει έτοιμο να βάλει φωτιά στη Μέση Ανατολή. Κάνει επίδειξη δύναμης δημοσιεύοντας βίντεο με στρατιωτικές ασκήσεις λίγες ώρες πριν την απάντηση στο Ισραήλ που σύμφωνα με αραβικά μέσα αναμένεται σήμερα ή αύριο. Την ίδια ώρα αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας καταστρέφουν υποδομές της Χεσμπολάχ στο νότιο Λίβανο. Η Χεσμπολάχ και όχι το Ιράν θα επιτεθεί πρώτο στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, για να εκδικηθεί τις δολοφονίες του ηγέτη της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγε, και του στρατιωτικού της διοικητή, Φουάντ Σουχά. Το Ισραηλινό κανάλι 12 αναφέρει ότι το Τελ Αβίβ έχει προειδοποιήσει τόσο τη φιλοϊρανική οργάνωση, όσο και την Τεχεράνη, ότι αν βλάψουν αμάχους, η απάντηση θα είναι δυσανάλογη. Όπως έχουν τα πράγματα, ο Νασράλα μπορεί να παρασύρει τον Λίβανο να πληρώσει εξαιρετικά βαρύ τίμημα. Δεν μπορούν καν να φανταστούν τι μπορεί να συμβεί. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο. Δεν είναι κάτι θεωρητικό, είναι πραγματικό. Εν τω μεταξύ, σε δημοσίευμά της, η ηλεκτρονική έκδοση Πολίτικο αναφέρει ότι το Ιράν ενδέχεται να επανεξετάσει τη στάση του σχετικά με την επίθεση στο Ισραήλ. Το περιοδικό επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, οι οποίοι δήλωσαν ότι θα υπάρξει κάποιο είδους απάντηση, αλλά δεν θα είναι μεγάλης κλίμακας και δεν θα γίνει άμεσα. We must stop this escalation, and the first step towards stopping the escalation is ending its root cause, which is the continued Israeli aggression on Gaza. Everybody has to realize that the situation is extremely dangerous. The threat of the region being dragged into a regional war. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, φέρεται να ζήτησε από τον πνευματικό ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, να μην απαντήσει στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα που πρόσκειται στην εξόριστη ιρανική αντιπολίτευση. Λένε πως τον προειδοποίησε ότι μια Ισραηλινή επίθεση αντιπίνων θα μπορούσε να καταστρέψει την οικονομία, τις υποδομές του Ιράν, ακόμη και να οδηγήσει στην κατάρρευση της χώρας. Περνάμε τώρα στην υπόθεση της σύλληψης του 66χρονου διδάκτορα, ο οποίος κατηγορείται για 4 εμπρισμούς στη Βάρη. Ο συλληφθής, ο οποίος είναι πρώην καθηγητής στη Σχολή Αξιωματικών της Αστυνομίας, αρνείται τις κατηγορίες, ενώ οι αρχές έφτασαν στα ίχνη του αξιοποιώντας υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή. Είναι η φωτογραφία ντοκουμέντο που καίει τον εμπριστή της Βάρης. Στη φωτογραφία φαίνεται ένας άνδρας με μακριά μαλλιά, σορτσάκι και αμάνικο μπλουζάκι να περπατά αμέριμνος λίγα μόνο μέτρα από την εστία φωτιάς που είναι πίσω του. Το ρολόι δείχνει 8 Ιουνίου, 11 και 4 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν άνδρα 66 ετών, κάτοικο της περιοχής, διδάκτορα του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντίου Πανεπιστημίου. Είναι σύμβουλος στη διοίκηση του Ιδρύματος Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης και επί 12 συναπτά έτη είχε διατελέσει καθηγητής στις σχολές μετεκπαίδευσης της ελληνικής αστυνομίας. Πήγα, είδα τον εντολέα μου, ετοιμάζουμε το επόμενο. Είναι το πρωί, έχουμε την ανάκριση, έχουμε πάρει προθεσμία για απολογία και αύριο είναι η απολογία. Δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει ομολογήσει τίποτα, είναι αθώος. Θα τα πούμε όλα μετά τη δίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν καταθέσεις κατοίκων οι οποίοι επιβεβαιώνουν ότι ο άνδρας στο βίντεο φαίνεται να είναι ο 66χρονος βάσει χαρακτηριστικών και ρούχων. Από το βιντεοληπτικό υλικό της πρώτης ημέρας που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, φαίνεται ο άνδρας να περνά από ένα σημείο και αμέσως μετά να ξεσπά εστία φωτιά. Από το υλικό της δεύτερης νύχτας φαίνεται να ρίχνει φλεγόμενο αντικείμενο σε ξερά χόρτα χωρίς να αναπτυχθεί πυρκαγιά. Στη συνέχεια όμως κινείται λίγα μέτρα ακόμη, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και απομακρύνεται αφού όμως έχει βεβαιωθεί ότι οι φλόγες ταιριεύουν. Η συγκεκριμένη αφορά 3 πυρκαγιές και 1 απόπειρα. Τα στοιχεία από την πορά ανάκριση αξιολογήθηκαν από την ελληνική δικαιοσύνη και στη συνέχεια εκδόθηκε σχετικό ένταλμα σύλληψης. Φιλικός, μα είμαι ένα μοναδικός που μιλούσε σε μένα, γιατί εμείς οι δύο τα βρίσκαμε. Τώρα να φτάσει στο σημείο εκείνο και εμένα μου κάνει εντύπωση. Το σύνολο των στοιχείων έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες ανακριτικές αρχές και αύριο αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.
Έπειτα από χρόνια, η χώρα μας ξαναζεί τον εφιάλτη της λειψιδρίας. Η κλιματική αλλαγή με τις υψηλές θερμοκρασίες και την παρατεταμένη ανομβρία έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και η έλλειψη νερού είναι ορατή ξανά μετά από πολλά χρόνια. Λίμνες έχουν στερέψει, ενώ πολλά ποτάμια έχουν στεγνώσει και τουλάχιστον 14 δήμοι σε όλη τη χώρα λένε το νερό νεράκι, αφού κινδυνεύουν με έλλειψη νερού. Πικρολίμνη Κιλκής πριν από 2 χρόνια. Πικρολίμνη σήμερα. Η ανομβρία των τελευταίων ετών οδήγησε σε αυτή την εικόνα. Η λίμνη που φημίζονταν για τα λασπόλουτρά της εξαφανίστηκε. Ειδικά φέτος δεν έχει βρέξει καθόλου και οι θερμοκρασίες είναι υπερβολικά ακραίες. Αποκαρδιωτική εικόνα και στον Σπερχιό. Το ποτάμι και οι παραποταμοί του στέγνωσαν από την παρατεταμένη ανομβρία. Σήμα κινδύνου εκπέμπει και η Κορινθία. Στην ευρύτερη περιοχή που αφορά Αγίου Θεοδόρου, Σίσμια, Κυραυρή σε Καλαμάκη, έχει δημιουργηθεί ένα πρόβλημα και στην ευρύτερη περιοχή του Ισθμού. Οι κάτοικοι σε 14 δήμους της χώρας κινδυνεύουν να πουν το νερό νεράκι εξαιτίας των παρατεταμένων υψηλών θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την έλλειψη βροχοπτώσεων. Στερεύουν οι πηγές μας εφόσον εξακολουθήσει και τα επόμενα χρόνια. Ναι, δυστυχώς η απάντηση είναι ότι θα διψάσουμε. Και οι εκτιμήσεις των ειδικών όπου αναλύουν κλιματικά σενάρια για το μέλλον δείχνουν μια περαιτέρω μείωση των βροχοπτώσεων της τάξης του 20-30% για την νοτιοανατολική Μεσόγειο. 5 δήμοι της Κρήτης είναι στη λίστα των άνυδρων περιοχών. Μεταφέρουμε δηλαδή νερό, έχουν στερέψει πηγές, έχουν στερέψει γεωτρήσεις και αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγάλο θέμα καταρχήν στην ίδρυυση και πιο έντονο ακόμα στην άρδευση. Είναι και θέμα πολιτικής προστασίας, δηλαδή αν πάρουμε φωτιά. Δεν θα έχουμε νερό να πάμε να σβήσουμε. Εκτός από την Κρήτη, σήμα κινδύνου εκπέμπουν η Σέριφος, η Σύφνος, η Λέρος, ο Πόρος, οι Σπέτσες, ο Δήμος Άμι στην Κεφαλονιά, καθώς και περιοχές στην Κόρινθο, την Αλεξανδρούπολη και την Ξάνθη. Η ελιάς μας σήμερα είναι αφυδατωμένη, κυριολεκτικά. Βλέπουμε και δεν έχει καθόλου ζουμί και έχει μία εικόνα που αυτή η εικόνα είναι εικόνα Οκτωβρίου. Με έκτακτο κονδύλι 11 εκατομμυρίων 250.000 ευρώ, το Υπουργείο Εσωτερικών ενισχύει τους Δήμους με στόχο την άμεση υλοποίηση δράσεων για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας. Άνοιξε μια πρόσκληση για να μπορέσουν και ήδη υπάρχουσες γεωτρήσεις ή νέες γεωτρήσεις να γίνουν όπου κρίνουν οι Δήμοι απαραίτητο να γίνουν και από την άλλη πλευρά να προχωρήσουν και μέθοδοι αφαλάτωσης νερού. Εκτός από την κλιματική αλλαγή, την ξηρασία και την ανομβρία, το πρόβλημα επιδείνωσαν οι ασταμάτητες γεωτρήσεις, αλλά και τα απαρχαιωμένα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης. Στο σημείο αυτό το δελτίο μας, τη νοηματική γλώσσα ολοκληρώθηκε. Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.